Να καλημερίσουμε τον κύριο Σάφα Καλεντερίδη, να σχολιάσουμε λίγο τα όσα γίνανε χθες στο Όσλο, αλλά περισσότερο μια τακτική που υπάρχει από την Τουρκία τον τελευταίο καιρό, να ασχολείται πάρα πολύ με την Ελλάδα. Ο Ερντογάν κάθε μέρα κάπου μιλάει, κάτι λέει για τα νησιά, για τη Λοζάνη, για τα εξοπλιστικά μας, για τα δικά του. Έχει μια μόνιμη και διαρκή αναφορά στην Ελλάδα, ενώ η Τουρκία έχει δικά της προβλήματα. Καλημέρα κύριε Καλεντερίδη, τι κάνετε? Καλημέρα σας, καλημέρα. Καταρχήν το χθεσινό πώς το είδατε? Εντάξει, βέβαια έχει και ένα περιεχόμενο τρόπο, δεν το έχουμε αναλύσει, γιατί επέμεινε σε κάποια διπλωματικά πρωτόκολλα ο κύριος Δέντες. Κυρίως είπε ότι δεν μπορείτε να έχετε κάζους μπέλ, γιατί δεν προβλέπετε από τη χάρτα του ΟΗΕ. Ναι, να ξεκινήσουμε από την ενέργεια του πρέσβη. Αυτό θα μπορούσε, θα περίμενε κανείς να το κάνει ένας πρέσβης, ένας φοιτητής μεταπτυχιακός, διδακτορικός, που ήταν Τούρκος ενώ στο Όσλο, εγκάθετος του τουρκικού κράτους ή αν θέλετε και ελεύθερος πολίτης, να έθετε ένα τέτοιο ερώτημα. Ήταν μια ενέργεια ακτιβισμού. Mm-hmm. Δεν συνηθίζεται πρέσβης, ξέρετε, ο πρέσβης γίνεται δεκτός από τον πρόεδρο της δημοκρατίας μιας χώρας ή από τον βασιλιά, αν έχει βασιλευόμενη δημοκρατία. Και είναι υποχρεωμένος, έχει εκπροσωπεί τη χώρα, είναι υποχρεωμένος να τηρεί και τα διπλωματικά ή οθότα. Αυτό που έκανε λοιπόν ήταν έξω από τη διπλωματική πρακτική. Παρακολουθώ, θα έλεγα σε επαγγελματική βάση, από το 1991-92 τις διεθνείς σχέσεις. Δεν έχω δει ποτέ πρέσβη να συμπεριφέρεται με τέτοιο τρόπο σε ξένη χώρα, μάλιστα. Μάλιστα. Πιστεύετε ότι αυτό ήταν δική του πρωτοβουλία ή ήταν κατ' εντολή? Όχι. Αυτό είναι στρατηγική της Τουρκίας. Η Τουρκία, εάν δούμε την γκάμα των τουρκικών διεκδικήσεων από τις ακτές της Συρίας μέχρι τις εκβολές του Νέστου ποταμού, όλες οι διεκδικήσεις δεν στηρίζονται στο διεθνές δίκαιο. Δηλαδή η Τουρκία, και γι' αυτό δεν έχει καμία χώρα στον κόσμο, δεν έχει στηρίξει ούτε το τουρκολιβικό μνημόνιο, ούτε τη γαλάζια πατρίδα, ούτε τις θέσεις της για το κάζους μπέλι, για το ότι τα νησιά δεν δικαιούνται η φαροκρηπίδα. Όλες οι χώρες, Ρωσία και Αμερική, αφού το κάνουν αυτές η Ευρωπαϊκή Ένωση, λένε ότι τα νησιά έχουν ό,τι δικαιώματα έχει η ξηρά, με βάση το διεθνές δίκαιο έχουν και τα νησιά. Η Τουρκία λοιπόν βρήκε ένα έρισμα στο διεθνές δίκαιο, τα σχετικά άρθρα των συμφωνιών Ζυρίχης και Λονδίνου, και αυτό το έκανε σημαία της πολιτικής της. Με αυτόν τον τρόπο δηλαδή προσπαθεί να αφήσει στη σκιά τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου που κάνει σε όλες τις άλλες διεκδικήσεις, ή αν θέλετε ακόμα και να προσδώσει και νομιμότητα στις άλλες διεκδικήσεις. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν το έκανε σημαία. Και φυσικά είχαμε και μια ποιοτική αναβάθμιση της προσέγγισης της Τουρκίας στο θέμα της αποστατικοποίησης, που συνδέει με έναν τρόπο εντελώς παράλογο, τρελό, στην κυριολεξία τρελό, το θέμα της αποστατικοποίησης με το θέμα της κυριαρχίας. Άλλο άρθρο διάβασα με μεγάλη προσοχή και έβαλα και σε δύο άλλους ανθρώπους να μου πούν την άποψή τους, μήπως εγώ δεν μπορώ να αντιληφθώ τι ακριβώς συμβαίνει. Διάβασα λοιπόν τα σχετικά άρθρα και της παραχώρησης άσκησης πλήρους κυριαρχίας στην Ελλάδα ανεφόρων και το θέμα της τήρησης στρατευμάτων και των οχυρώσεων σε αυτά τα νησιά. Δεν υπάρχει καμία σύνδεση. Άλλο άρθρο το ένα, άλλο άρθρο το άλλο. Και ειδικά στη συνθήκη της Λοζάνης, η Τουρκία παρετείται κάθε δικαιώματος πέρα των 3 μιλίων. Έτσι λέει. Από πού και ως πού η Τουρκία έρχεται και μας λέει τι γίνεται πέρα από τα 3 μίλια και διεκδικεί νησιά, είτε με άλλες διεκδικήσεις, είτε τώρα λέει ότι δεν μπορεί να ασκήσει η Ελλάδα κυριαρχία. Εν πάση περιπτώσει. Κύριε Καλεντερίδη, πάντως το βασικό ερώτημα τώρα από όλα αυτά που είπατε και άλλα πολλά μπορούμε να λέμε κάθε μέρα με δηλώσεις που κάνει και ο Ακάρ και ο κύριος Ερντογάν, είναι πού το πάει. Να σας πω πού το πάει. Καταρχάς να δούμε εδώ και τι ρόλο παίζει και το ΝΑΤΟ και η Δύση. Δηλαδή, υπό ποια έννοια κάθε μέρα μιλάμε για τη συγκέντρωση στρατευμάτων της Ρωσίας στα σύνορα με την Ουκρανία, που στο κάτω-κάτω η Ουκρανία δεν είναι μια νατοϊκή χώρα, και δεν τίθεται ποτέ ζήτημα με την επιθετική συγκέντρωση στρατευμάτων της Τουρκίας και στον Εύρο και στα νησιά μας. Ότι κάνει ασκήσεις, ότι διαθέτει εξοπλισμό, είτε πλωτές γέφυρες στον Εύρο. Γιατί τις έχεις πλωτές γέφυρες?
για να πηγαίνουν το καλοκαίρι να κάνουν τα παιδιά των στρατιωτικών βόλτες. Βουτιές. Τις έχει για να γεφυρώσει τον Εύρο. Άρα είναι ένα καθαρά επιθετικό όπλο. Γιατί έχει τα αποβατικά στο Αιγαίο? Τα έχει για να τα χρησιμοποιήσει σε άσκηση, σε επιχείρηση κατάληψη ελληνικών νησιών. Και συγγνώμη δηλαδή, μέρες τώρα ασχολούμαστε με τη συγκεντρώση των ρωσικών στρατευμάτων. Γιατί ποτέ κανείς δεν έθεσε ζήτημα, και εδώ τα βέλη στρέφονται στις ελληνικές κυβερνήσεις, της επιθετικότητας της Τουρκίας, ιδιαίτερα με τη στρατιά Αιγαίου, που κάθε χρόνο κάνει μια άσκηση, δύο άσκησεις μάλλον, μια αεροναυτική την Θαλασσόλικο και μια μεγάλη διακλαδική αποβατική άσκηση που έχει στόχο κατάληψη νησιού, την Έφεσο. Συνδυασμένες. Πρώτα προηγείται ο Θαλασσόλικος και όταν υποτίθεται ότι έχουν ελέγξει το Αιγαίο σε αέρα και θάλασσα, στη συνέχεια κάνουν την απόβαση σε νησί. Γιατί λοιπόν αυτό το θέμα δεν τέθηκε ποτέ από την Ελλάδα και μετά να τεθεί και από το ίδιο το ΝΑΤΟ? Γι' αυτό πιστεύω ότι για πρώτη φορά, εξ όσων γνωρίζω για να μην κάνουμε τους παντογνώστες, για πρώτη φορά Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, και δεν έχω καμία διάθεση να επενέσω κανέναν, ο κύριος Δένδιας έθεσε ακόμα και το θέμα του κατά πόσο αυτή η συμπεριφορά της Τουρκίας με την επιθετικότητα και με όλα αυτά που διεκδικεί συνάδει με την παρουσία της στην συμμαχία, στο ΝΑΤΟ. Δηλαδή έθεσε πολύ σωστά το θέμα με έναν ευγενικό τρόπο ο κύριος Δένδιας. Πιστεύω ότι αυτό πρέπει να είναι μία απαρχή. Η Ελλάδα σε πολιτικό, διπλωματικό και στρατιωτικό επίπεδο πρέπει να θέτει συνεχώς και στην Ευρώπη, Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ και όπου αλλού το θέμα της προκλητικότητας και της επιθετικότητας της Τουρκίας εναντίον της Ελλάδας, το κατά πόσον αυτό συνάδει με το να είναι μέλος και με το καταστατικό, κατά πόσο παραβιάζει το καταστατικό του ΝΑΤΟ. Και δεν είναι μόνο αυτό. Έτσι πιστεύω σε αυτόν τον τομέα, αν το κάνει η Ελλάδα με έναν σωστό τρόπο και αν προσκομίσει, ενημερώσει, γιατί ξέρετε η Τουρκία ετοιμάζεται να ενημερώσει με σχετικό φάκελο, υπόμνημα είτε και με διάδειγμα τις χώρες που έχουν υπογράψει τις συνθήκες των Λοζάνης και των Παρισίων, τον ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον ΟΗΕ το έχει κάνει. Εκεί η Ελλάδα έπρεπε ήδη να έχει προηγηθεί. Το λέγαμε χρόνια τώρα, δεκαετίες τώρα. Στείλτε τα στοιχεία που αποδεικνύουν την επιθετικότητα της Τουρκίας και δεν χρειάζεται να αποκαλύψουμε για τα απόρριτα που έχουμε. Βάλουμε τα βίντεο των Τούρκων που δημοσιεύουν από τις ασκήσεις. Πού τις κάνουν τις αποβατικές ασκήσεις? Ποιο νησί να καταλάβουν? Τις Αιχέλες, τις Μπαχάμες, τη Μάλτα? Μάλιστα. Γιατί δεν κάνουν ασκήσεις στον Εύξηνο Πόντο και κάνουν? Κύριε Καλλινταρίδη, πάντα το ερώτημα παραμένει. Πού το πάνε? Λεπτό, τι έχει μες στο μυαλό του με όλη αυτή τη σειρά των ενεργειών, των δηλώσεων, των προκλήσεων? Καταλαβαίνουμε ότι δεν του αρέσει η συνθήκη της Λοζάνης. Μπορεί να την πειράξει? Ακούστε, θεωρεί η Τουρκία ότι η Ελλάδα και η Κύπρος ότι είναι ο αδύναμος κρίκος. Και εδώ πατάει και σε λανθασμένες πολιτικές που ακολουθούσε και συνεχίζει να ακολουθεί η Ελλάδα. Ξέρετε, η Τουρκία έκανε αναθεώρηση όλη της εξωτερικής πολιτικής από τον Νοέμβρη, που συγκεντρώθηκαν όλοι οι πρέσβες και είπαν στον Ερντογάν, απέδειξαν ότι η πολιτική του είναι αδιέξοδη και ότι οδηγεί στην Τουρκία σε μια πρωτοφανή απομόνωση. Δέχθηκε ο Ερντογάν να αλλάξει την πολιτική του και πλέον προσπαθεί να τα βρει με τα Εμιράτα, με τη Σαουδική Αραβία, το Ισραήλ, την Αίγυπτο, με όλους εκτός από Κύπρο και Ελλάδα. Γιατί? Με όλους τους άλλους προσπαθεί να τα βρει γιατί είχε κόστος η προηγούμενη πολιτική του. Πλήρωνε κόστος ο Ερντογάν. Σταμάτησαν να έρχονται τα πετροδόλαρα, είχε πολιτικό, διπλωματικό κόστος. Με τις μοναδικές χώρες που δεν έχει κόστος κανένα είναι η Κύπρος και η Ελλάδα. Γιατί κακώς, κάκιστα, ακυρώσαμε την πολιτική των κυρώσεων που επιδιώκαμε, είτε για τις παραβιάσεις που έκανε στην Κυπριακή ΑΟΣ, είτε για το μεταναστευτικό, και αντί η Τουρκία να τιμωρείται, με την πολιτική που ακολουθούμε επιβραβεύεται. Οπότε, αφού δεν έχει κανένα κόστος, ίσα-ίσα έχει κέρδος. Ξέρετε, δεν είναι δυνατόν να συμβαίνουν όλα αυτά και να γίνονται αύριο διαρευνητικές στην Αθήνα. Δηλαδή, θα τρελάνουμε και τον ελληνικό, τους Έλληνες πολίτες. Υπό ποια έννοια μια χώρα που έχει τουρκολιβικό μνημόνιο, γαλάζια πατρίδα, διεκδικεί τα πάντα, διεκδικεί την αμόχωστο, είναι υποκατοχή η Κύπρος, αμφισβητεί εθνική κυριαρχία στα νησιά του Αιγαίου, εμείς κάνουμε διερευνητικές επαφές? Με ποια λογική? Με ποια λογική? Πού το πάμε? Τι μήνυμα δίναμε στη διεθνή κοινότητα? Η Ελλάδα πρέπει να συζητήσει. Δίνουμε το μήνυμα ότι εμείς συζητάμε, προσπαθούμε να τα λύσουμε. Μα πώς συζητάς όταν ο άλλος είναι ανυποχώρητος, όταν χθες σε παραβιάζει, σου στέλνει πάνω από ελληνικά νησιά και εσύ τον δέχεσαι και συνομιλείς, στην ουσία νομιμοποιείς αυτά που έχει κάνει. Δεν είναι έτσι, κύριε.
Δεν είναι έτσι. Η Ελλάδα πρέπει να ακολουθήσει μια σκληρή πολιτική ανάντια της Τουρκίας, να έχει κόστος η Τουρκία για κάθε βήμα που κάνει εναντίον της Κύπρου και της Ελλάδας, και ξέρετε, εκτός από όλα τα άλλα, να θέσουμε και το θέμα της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Υπό ποια έννοια μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ? Ας διαβάσει το καταστατικό. Πρέπει, το ΝΑΤΟ θέλει δημοκρατικές χώρες. Ο Μπάιντεν έκανε εκστρατεία για τη δημοκρατία. Απέκλεισε την Τουρκία. Γιατί δεν θέτουμε το θέμα της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Τουρκίας στην Τουρκία? Και το θέμα των Κούρδων. Το θέμα της Αγίας Σοφιάς, της Τραπεζούντας, της Παναγίας Σουμελάς. Γιατί δεν θέτουμε αυτά τα θέματα? Πρώτα απάντησε η Ρωσία λίγες ώρες μετά την δημοσιοποίηση του βίντεο για την Παναγία Σουμελά, του Πατριαρχείου της Ρωσίας, και εμείς απαντήσαμε μετά από 2,5 μέρες. Μάλιστα. Πρέπει να αλλάξουν τα αντανακλαστικά της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, για να καταλάβει η Τουρκία ότι οποιαδήποτε ενέργεια κάνει εναντίον της Ελλάδας, είτε σε πολιτικό, διπλωματικό ή αύριο σε στρατικό επίπεδο, θα έχει τεράστιο κόστος για αυτήν. Μόνον έτσι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την Τουρκία, να ξυπνήσουμε από τη ραστόνη που μας αποκοίμησαν από το 1974 και μετά οι πολιτικές του κατευνασμού και των συνεχών υποχωρήσεων. Κύριε Καλλιτερίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας. Γεια χαρά.